Όμως εκδρομή γίνεται στη Λέσβο. Το νησί δεν ονομάστηκε άδικα ο βοτανικός κήπος του Αιγαίου. Η ποικιλία σε φυτά και λουλούδια στο δάσος του Ολύμπου είναι μοναδική. Οι εναλλαγές του τοπίου, από την πλούσια βλάστηση μέχρι την άγρια σεληνιακή ομορφιά του μοναδικού στον κόσμο φυσικού μνημείου του απολιθωμένου δάσους, ηλικίας 20 εκατομμυρίων ετών, αφήνει άφωνος τους επισκέπτες. Οι υπέροχες παραλίες της Ερεσού ή των Βατερών, που βρίσκονται πιο μακριά, αλλά και της Χαραμίδας και του Αγίου Ερμογέννη, που βρίσκονται 10 λεπτά με το αυτοκίνητο από τη σκάλα Λουτρών, υποδέχονται στα γαλανά νερά τους μαθητές της Αιωλής.